Η 29η Ιουνίου 2014 ορίστηκε ως ημερομηνία της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Πατρός Γερβασίου, του Αγίου Γέροντος των Πατρών, επί τη συμπληρώση 50 χρόνων από την οσιακή κοιμησή του. Πλήθος κόσμου συνέρεε από όλα τα μέρη της Ελλάδος στις παιδικές χριστιανικές κατασκηνώσεις ηχενών που είχε ιδρύσει ο Γέροντας και βρίσκεται ο τάφος του. Κληρικοί όλων των βαθμίδων και λαϊκοί όλων των ηλικιών ήλθαν να τιμήσουν με την παρουσία τους τον Γέροντα και να ασπαστούν τα τίμια λείψανά του. Άνθρωποι που τον γνώρισαν όσο ευρίσκεται εν ζωή, λαχταρούσαν να ξαναδούν, να ασπαστούν, να αγκαλιάσουν τον πνευματικό τους πατέρα, τον παππούλη τους. Αλλά και άνθρωποι νεότεροι που τον γνώρισαν μέσα από τα κατηχητικά σχολεία, από τις διδαχές και τα κηρύγματά του, ανυπομονούσαν για την ευλογημένη αυτή ώρα. Στις καρδιές και στο μυαλό όλων ξεχύλιζε η αγιοσύνη του Γέροντα, της μεγάλης αυτής μορφής των πατρών. Μαθήτριες του παππούλη και πνευματικοπαίδια του μαρτυρούν για το Γέροντά τους ότι θαυματουργούσε όσο βρισκόταν εν ζωή ακόμη. Πολλά θαύματα εξιστορούνται και μετά το θάνατόν του. Έφτασε η ώρα να ανοίξει ο τάφος. Μία ευωδία που όμοιά της δεν υπάρχει σκόρπισε στο χώρο. Ακόμη δεν βλέπαμε το γέροντά μας. Άλλοι είχαν ανέβει σε δέντρα. Άλλοι στις ταράτσες των οικοδομημάτων. Με μάτια δακρυσμένα, γεμάτα προσμονή, χείλη προσευχόμενα και δεόμενα. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς τις στιγμές αυτές. Όταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κράτησε την τιμία κάρα του Γέροντα και ευλογούσε τον κόσμο, η ευωδία γινόταν όλο και πιο έντονη. Ο κόσμος αυθόρμητα αναφωνούσε «Άγιος! Άγιος! Άγιος!». Με δέος παρατηρούσαμε όλη την αυθαρσία των λειψάνων του. 50 χρόνια μετά την κοίμησή του και το δέρμα κάλυπτε τα Άγια Λείψανα. Το Ευαγγέλιο που κρατούσε, άθικτο κι αυτό. Οι φωτογραφίες μαρτυρούν τα λόγια τούτα. Τα ιερά άμφια που τον έντυναν ευωδιάζουν. Ακολούθησε λιτάνευση των ιερών λειψάνων στο χώρο των κατασκηνώσεων και στο κελί του Γέροντα. Εν συνεχεία προσκύνησης από το πλήθος των πιστών. Με ευλάβεια, κατάνοιξη και δέος, καθ' όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας που ακολούθησε, οι πιστοί ασπάζονταν τα λείψανα. Το επόμενο πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο του Οσίου Γέροντος Γερβασίου. Τα γεγονότα διαδραματίστηκαν. Ο χρόνος πέρασε. Μα στις καρδιές όλων μας αντιχούν ακόμα τα λόγια τούτα. «Άγιος! Άγιος! Άγιος!». Χαίρις γορτινίων γόνος λαμπρός και της εκκλησίας αδαμάντινος θησαυρός. Χαίρις των πατρέων προστάτης και ποιμένας, γερβάσιε Θεόφρον, σκέπε τους δούλους σου. Ποθήσας εκ νεότητος των Θεών, τιμωρός εδείχθης και πολέμιος ισχυρός. Βελών του Βελίερ, εχθρού του Αρχικάκου, του πολεμούντος Πάτερ, κατακριμνήσε ημάς.